Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα και μια επικαιρότητα η οποία βεβαίως εμπεριέχει και αρκετό Ηρακλή αυτές τις ημέρες. Εμπεριέχει και μπασκετικό Ηρακλή, αλλά και όχι μόνο. Θα συζητήσουμε για ζητήματα τα οποία αφορούν στο Σύλλογο μετά και τη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Έχουμε μαζί μας τον νομικό σύμβουλο του Γυμναστικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξη Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κούση και στους συνεπιμελητές της εκπομπής και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτες. Η κλασική ερώτηση, η κλισέ, η οποία γίνεται από κάθε απλό πολίτη, παύλα φίλαθλο, παύλα οπαδό, παύλα ό,τι θέλετε πείτε. Τι γίνεται με τον Ηρακλή στο μπάσκετ? Νομίζω ότι μετά από την δύσκολη χρονιά που αγωνιστικά που περάσαμε, εχθές έλαβε χώρα Γενική Συνέλευση με πρωτοβουλία του Γυμναστικού Συλλόγου, του Ιδρυτικού Γυμναστικού Συλλόγου. Ναι. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Το προηγούμενο βουσού της ΚΑΕΡΑΚΛΗΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο, με έκτακτη σύσκεψή του συγκάλεσε Γενική Συνέλευση που διεξήχθη χθες και ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγινε Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν βρέθηκε κανένας άλλος υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα καταδεχθεί αίτηση στο Πρωτοδικείο για το διορισμό προσωρινής διοίκησης ΚΑΕΡΑΚΛΗΣ. Σημασία έχει ότι περάσαμε στην επόμενη μέρα. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο ερασιτέχνης ως ιδρυτικό σωματείο έλαβε πάρα πολύ γρήγορα πρωτοβουλία, η οποία είχε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα, και δεν μένει πια παρά να οριστεί η προσωρινή διοίκηση και να αρχίσουν να ρολάρουν τα πράγματα διοικητικά και αγωνιστικά, έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί και η ομάδα των ανθρώπων η οποία θα τρέξει τον Ηρακλή για την επόμενη τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο. Άρα τώρα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι Δρακόπουλος τέλος, μπορώ να το πούμε αυτό? Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Δρακόπουλος και με βάση το μετοχολόγιο που έχουμε λάβει στα χέρια μας ως ερασιτέχνης, εννοώ ναι, επισήμως από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ναι, κατέχει ποσοστό 0,90% των μετοχών, αλλά και δεν συμμετέχει σε κανένα όργανο της ΚΑΕΡΑΚΛΗΣ, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο. Ούτε θεωρείται μεγαλομέτοχος φυσικά με 0,90. Όχι, φυσικά μεγαλομέτοχος με τα δεδομένα που υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το μετοχολόγιο, είναι ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Είναι ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ με το 10% από τον νόμο και οι υπόλοιποι είναι άλλοι 91,90% καθένας. Αυτό είναι κάτι το οποίο προκάλεσε εντύπωση στον πολύ κόσμο που το άκουσε προμηνώς και είναι προφανώς κάτι το οποίο έγινε για λογιστικούς λόγους, για δεν ξέρω πώς μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς. Δεν γνωρίζω για ποιους λόγους μπορεί να έγινε, κύριε Κούση. Η ουσία είναι ότι όταν κάποιος κατέχει από 1% και πάνω σε μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία, πάει η ΚΑΕ, οφείλει να κάνει υποθενέσκεις. Όταν έχει κάτω από 1%, άρα δεν οφείλει να κάνει υποθενέσκεις. Να και η απάντηση λοιπόν. Εντάξει. Τώρα, μας ενδιαφέρει βεβαίως η επόμενη μέρα. Εκεί όπου υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είπατε και εσείς ότι έχουν δρομολογηθεί, ο ορισμός διοικούς επιτροπής για το πρωτοδικείο, υπάρχει ένα μικρό αγκαθάκι των χρεών, τα οποία όπως ακούσαμε χθες στη Γενική Συνέλευση, κρίνονται ως διαχειρίσιμα, έτσι δεν είναι? Ναι, με την έρευνα που έχει κάνει ο Γυμναστικός Σύλλογος σε πρώτη φάση, έχει συλλέξει το μεγαλύτερο μέρος από τα ποσά που φαίνεται ότι οφείλονται από την προηγούμενη διοίκηση στα Ηρακλής, τόσο σε παίχτες, σε προπονητές, όσο και σε τρίτους, έτσι, όπως τουριστικά γραφεία για τις μετακινήσεις, άλλα ιατρικά κέντρα για τις για τους ελέγχους που γινόταν λόγω του COVID, για τα τεστ, όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει μια εικόνα ο ερασιτέχνης, ο κύριος Θέος ο Φώτης, ναι, πρόεδρος, έχει μια καλύτερη εικόνα και νομίζω ότι ήδη έχει τις διαδικασίες προκειμένου να εμφανιστούν, να διερευνηθεί το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων που στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον και ήταν κοντά στην ομάδα. Τώρα αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ώρα να γίνει πράξη. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι έρχεται η ώρα να γίνει η πράξη, αυτή η βοήθεια που, εντάξει, εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια υπήρχε άλλοτε μεγάλη, άλλοτε μικρή. Ο απλός κόσμος πάντα βοηθούσε, πάντα ήταν παρόν. Το ζήτημα τώρα ότι πρέπει να κάνουν κάποιοι άνθρωποι το βήμα μπροστά, ή τέλος πάντων να βρεθούν άνθρωποι να γίνει το βήμα μπροστά, γιατί πρέπει η ομάδα να παραταχθεί στην Α2, να παίξει, έτσι να βγάλει αυτή τη χρονιά και να προχωρήσει. Και να προχωρήσει. Και φυσικά
Το ζητούμενο δεν είναι απλά να παίξει και να υπάρξει, είναι ένα θέμα και αυτό, αλλά το ζητούμενο είναι να συγκροτηθεί αγωνιστικά, διοικητικά και οικονομικά μια αξιοπρεπής ομάδα, έτσι ώστε να διεκδικήσει άμεσα την άνοδο ξανά στην Αλβένα. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι κάποια βήματα τα οποία όμως δεν θεωρούνται και απλά, αλλά από την άλλη πλευρά έχει ακόμη χρόνο. Υπάρχει ακόμη χρόνος για να γίνουν, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε ακόμη αρχή Ιουνίου. Νομίζω ότι ναι, υπάρχει χρόνος. Επαναλαμβάνω ότι είναι ίσως, δεν μπορώ να θυμηθώ παρόμοιο παράδειγμα, ερασιτεχνικό σωματείο ιδρυτικό μιας ΚΑΕ ή μιας ΠΑΕ να έχει ενεργήσει τόσο γρήγορα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει διοικητικά το πεδίο, ναι, μέσα δηλαδή σε μια εβδομάδα, και να προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει σε άλλη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και επίσης ήταν πολύ ενθαρρυντική και η συμμετοχή του κόσμου. Αυτό τώρα θα έλεγα, ότι υπήρχε αρκετός κόσμος που δείχνει ότι υπάρχει και προβληματισμός, αλλά παράλληλα και συμπαράσταση. Έτσι, δηλαδή, και ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον σε μια δύσκολη σελίδα και πάλι για το τμήμα. Το οποίο βεβαίως τώρα εδώ που τα λέμε είναι κάτι το οποίο σημειώθηκε χθες στη Γενική Συνέλευση. Μέσα σε 3 χρόνια κατάφερε να ανεβεί με καινούρια ΚΑΕ, έτσι είναι. Άρα χωρίς χρέη, να έχει γεμάτο γήπεδο, τον κόσμο μαζί, καλή ομάδα στην πρώτη χρονιά και τις επόμενες, τέλος πάντων, και καλή προοπτική, και μέσα σε 3 χρόνια κατάφερε και έπεσε, την έριξε τώρα, το λέω εγώ προσωπικά αυτό, και 350 χιλιάρικα μέσα. Πρόκειται περί κατορθώματος εντός εισαγωγικών. Είναι σίγουρα η πορεία δεν ήταν ικανοποιητική φέτος, ούτε η αγωνιστική, γιατί έπεσε η ομάδα, ούτε και οικονομικά φαίνεται ότι ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι, γιατί έμειναν απλήρωτες υποχρεώσεις. Νομίζω ότι όμως ότι τα δεδομένα είναι τέτοια, ώστε να μπορέσουν και με βάση αυτά που βλέπει ο νόμος, να συγκροτηθεί μια νέα ομάδα ανθρώπων που γνωρίζουν από το μπάσκετ καλά και θα έχουν το ενδιαφέρον και τις δυνατότητες οικονομικές βέβαια να στηρίξουν μια αξιοπρεπή προσπάθεια. Έχω την εντύπωση, ναι, ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει ξεκαθαριστεί το πεδίο και δεν θα έχουμε τα προηγούμενα που είχαμε τουλάχιστον στην οικογένεια του Ηρακλή, να ζούμε καλοκαίρια αβεβαιότητας για το τμήμα μπάσκετ ή για το τμήμα. Και να φτάνουμε Σεπτέμβριο και Αύγουστο, ναι. Τελευταία στιγμή και να συγκροτούνται ομάδες την τελευταία εβδομάδα. Νομίζω ότι γίνανε οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, συγκροτημένα και νομικά εννοείται κατοχυρωμένα, έτσι ώστε να προωθηθούν όλες οι διαδικασίες. Παραλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συμμετοχή του κόσμου και υπήρξε, και αυτό είναι ενθαρρυντικό για την πορεία. Νομίζω ο Ηρακλής πολύ σύντομα θα ξαναβρει τον δρόμο του και τον μπάσκετ. Ζητήθηκε όμως και από τον κόσμο, τέλος πάντων ζητήθηκε από ορισμένους, να κυνηγηθεί η προηγούμενη κατάσταση. Υπάρχει κάτι τέτοιο ως ενδεχόμενο? Μια από τις αποφάσεις που πάρθηκαν χθες στη Γενική Συνέλευση της ΚΑΕ, στην οποία συμμετείχε μόνο ο ερασιτέχνης με το 10%, ήταν και το γεγονός ότι θα πρέπει να δόθηκε εντολή, δηλαδή υπάρχει και η απόφαση να ασκηθούν όλα τα νόμιμα μέσα, εφόσον διαπιστωθούν αποδεδειγμένα, ναι, ή τέλος πάντων με επαρκείς ενδείξεις ότι υπήρξε κακοδιαχείριση σε οικονομικό επίπεδο ή υπήρξαν άλλες νομικές παραβάσεις, να ασκηθούν όλα τα νόμιμα μέσα που προβλεπόταν, έτσι και να μην συνεχιστεί η διαδικασία που είχαμε σε άλλες περιπτώσεις παρόμοιες παρελθόντος και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, όπου ερχόταν και έφευγαν διάφοροι μεγαλομέτωχοι με χωρίς εισαγωγικά και άφηναν πίσω τους καμένη γη. Έτσι, όπου δεν κυνηγήθηκε ποτέ κανένας. Έτσι. Νομίζω ότι και αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει και επιτέλους πρέπει να γίνει και αυτό, γιατί πρέπει να βγει και ένα μήνυμα, να σταλθεί ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση η Ρεκούση, ότι η αυτοκάθαρση που αυτή τη στιγμή επιχειρεί ο ερασιτέχνης Ηρακλής θα πρέπει να λάβει χώρα προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε να ανακτήσει την αξιοπρέπειά του σε όλο τον φιλαθλοκόσμο και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα κέντρα αποφάσεων που είναι η Αθήνα. Δηλαδή να δοθεί η εικόνα, ναι, η πραγματική εικόνα, ότι ο Ηρακλής δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται ή παρουσιάστηκε από παρελθούσες διοικήσεις, ότι δηλαδή είναι μια ανίσχυρη ομάδα
και οικονομικά και διοικητικά. Ναι, σωστά. Αυτή η δυναμική πρέπει να βγει προς τα έξω περισσότερο, να προβληθεί παραπάνω, έχω την εντύπωση, και να είναι το σωστό προφίλ για τον Ηρακλή. Τώρα, την άλλη εβδομάδα έχουμε... Την άλλη εβδομάδα έχουμε... Ναι. Έχουμε νέα γενική συνέλευση για τον Ερεσιτέχνη, έτσι. Ναι, είναι οι αρχαιρεσίες του νέου Ερεσιτέχνη. Οι εκλογές. Σήμερα με πολύ χαρά είδα ότι συμμετέχουν υποψήφοι. Ναι. Ο πρόβειος είναι ένας και μοναδικός, ο Φώτης ο Θεός. Και συμμετέχουν και 21 υποψήφοι για τις 15 θέσεις. Πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση και ιδιαίτερη, έτσι, και ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Είδα ότι είναι οι υποψήφοι περισσότεροι από τους 15 που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί ξέρετε πολύ καλά, το 2017 ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να αναγεννηθεί ο Ερασιτέχνης, ο οποίος από το 2012 μέχρι το 2017 δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε διοίκηση, δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Νιώθω πραγματικά πολύ αισιόδοξος, πολύ ήσυχος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Όλοι οι υποψήφοι είναι εξαιρετικά μέλη της και ανώδικης οικογένειας, με πολύ σημαντική συμβολή αυτά τα δύσκολα χρόνια το 2017 και μετά, ώστε να στηριχθούν και να υπάρχουν όλα τα αθλητικά, τα αγωνιστικά τμήματα του Ηρακλή. Ναι. Νομίζω ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, ο Ηρακλής αλλάζει σελίδα επιτέλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την ένταξη του Ηρακλή σε ένα ευρωπαϊκό γκρουπ πολυαθλητικών σωματείων. Έτσι, μια εξέλιξη σημαντική για το μέλλον. Αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά μικρά μεγάλα βήματα, όπως τα λέμε. Υπάρχει πράγματι εδώ και 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Σωματείων, στην οποία συμμετέχουν 30 ερασιτεχνικά πολυαθλητικά σωματεία, με πολλά δηλαδή αγωνιστικά τμήματα, όχι μόνο σε ένα άρτημα, από σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα συμμετείχε και ήταν ιδρυτικό μέλος ο Ολυμπιακός, συμμετείχε ο Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι κάπως αδρανής. Ναι. Και έπειτα από 7 περίπου μήνες διαδικασιών για τη συμμετοχή, την Κυριακή στη Ρώμη έγινε στα πλαίσια της τακτικής γενικής συνέλευσης αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Πολυαθλητικών Σωματείων, έγινε δεκτή πανηγυρικά και η αίτηση του Ηρακλή. Νομίζω ότι διανοίγει νέους δρόμους, τόσο όσον αφορά την διοργάνωση διεθνών τουρνουά με τη συμμετοχή των αγωνιστικών ερασιτεχνικών τμήματων των σωματείων και φυσικά του Ηρακλή, όλων των κατηγοριών, δηλαδή από τους παμπέδες, τα προαγωνιστικά, παμπέδες, παιδες, έθιμους και άντρες και γυναίκες, εννοείται. Και νομίζω ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη όθηση, όπως επίσης και οι διαδικασίες για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα από το Erasmus Plus. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Τα οποία προγράμματα, οφείλω να σας πω ότι είναι ο κύριος χρηματοδότης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στο χώρο της Ευρώπης, και δεν έχουν γίνει ακόμα αυτά τα εργαλεία οικονομικής χρηματοδότησης. Ναι. Δεν έχουν γίνει ακόμα στην Ελλάδα κατανοητά και δεν χρησιμοποιούνται πολύ, ενώ στο εξωτερικό τα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων των αθλητικών σωματείων, των ανασυντεχνικών. Ενώ υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα, αυτός ο κουμπαράς, να το πούμε έτσι, δεν μπορούσαμε τόσο καιρό να το εκμεταλλευτούμε. Δεν συμμετείχαμε, ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει αθλητικό σωματείο του εξωτερικού, που τα τελευταία 10 χρόνια έχει απορροφήσει έσοδα πάνω από 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ. Φοβερό. Για τη λειτουργία του. Και καταλαβαίνετε ότι με ένα τέτοιο έσοδο, πόσο μπορείς να αναπτύξεις τα αριστεχνικά τμήματα. Μιλάω για τα αριστεχνικά πάντα, έτσι. Ναι. Δεν μιλάω ούτε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ούτε για το επαγγελματικό μπάσκετ. Μόνο για τα αριστεχνικά τμήματα και μόνο η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μόνο το να είσαι μαζί με όλους αυτούς τους συλλόγους στα ίδια φόρουμ, στην ίδια συνομοταξία, είναι κέρδος. Είναι κέρδος μόνο ακόμη και αυτό. Έτσι ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλές και διαρκείς συμπράξεις και συνεργασίες μεταξύ των ερασιτεχνικών αυτών αθλητικών σωματείων, όπως είναι η Λάτσιο, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπαρσελόνα, πάρα πολλά άλλα σωματεία. Σε επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας διοικητικής και σε επίπεδο marketing, σε επίπεδο προπονητικής, σε επίπεδο
οικονομικών δεδομένων, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτύξει τους ορίζοντές σου. Έτσι. Σίγουρα. Γιατί οι εποχές αλλάζουν. Δηλαδή η διοικητική δομή ενός αθλητικού σωματείου, πολυαθλητικού, δεν είναι η ίδια και οι ανάγκες δεν είναι οι ίδιες οι σημερινές με αυτές που ήταν πριν από 23 χρόνια. Βέβαια, σωστά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Δεν κινούνται όλα γύρω από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν κάποιες βασικές αποφάσεις σε επίπεδο διοικητικό, σε επίπεδο κατευθύνσεων. Στην πράξη, στις αποφάσεις αυτές στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, των αριστερικών αθλητικών σωματείων, την κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Την κάνουν οι τεχνοκράτες πλέον. Υπεύθυνοι μάχη. Έτσι. Τα στελέχη, βέβαια. Έτσι. Τα στελέχη. Τα οποία πρέπει είναι έμιστα. Πρέπει να λειτουργούν σε επαγγελματικό επίπεδο. Το σωματείο είναι αριστεχνικό. Οι αθλητές δεν μπορούν να έχουν συμβόλαια. Μπορούν να έχουν κάποια έσοδα, όπως αυτά που λέμε τα τροφεία. Οδηπορικά τροφεία κτλ. Δαπάνης μετακίνησης κτλ. Αλλά την υπόλοιπη δουλειά, δηλαδή το μάρκετινγκ, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την προπονητική, την κάνουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι επαγγελματίες. Σωστά. Δεν μπορείς να έχεις τώρα να έχεις μια ομάδα τεχνικό, ας πούμε, του στίβου και να συμμετέχουν σε ένα διεθνές τουρνουά και να πάνε ανοργάνωτα. Έτσι. Για να το πω πολύ απλά, να μετέχουν χήμα. Εδώ, σύμφωνα τελευταία, ψηφίστηκε ειδική διάταξη, κύριε Κούση, στο νόμο 2725, ναι, από δύο μήνες, η οποία προβλέπει ότι κάθε αριστεχνικό σωματείο πρέπει να έχει υποχρεωτικά ψυχίατρο, όχι απλά ψυχολόγο. Ψυχίατρο, από τους οποίους, ο οποίος θα ελέγχει τους προπονητές όλους και τους αθλητές όλους. Καταλαβαίνετε τι πρέπει να είμαστε ένα άνθρωπο. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και ο Ηρακλής είχε τη χαρά και την τιμή να γίνει εκτός σε ένα τέτοιο πολύ αθλητικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Ηρακλής βέβαια χρειάζεται πολλούς ψυχιάτρους όλα αυτά τα χρόνια, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, θα τη βρει την άκρη από ψυχίατρο, άλλο τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Και κόκκινες συνταγές. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ωφέλιμη για να βοηθήσει να ακούσει ο κόσμος τι γίνεται και να πάρει έτσι και ένα μήνυμα για το τι μελγενέστε. Ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε, κύριε Αδαμίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.